Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα πολύ σύντομο βίντεο που έχει όλες αυτές τις δυστοπικές εικόνες από τη Σανγκάη, όπου συνεχίζεται ο αυστηρός περιορισμός λόγω της πρόσφατης έξαρσης της παραλλαγής όμικρον. Μια συνθήκη που πυροδότησε ένα από τα πιο αυστηρά lockdown που είπαμε ότι που έχουμε δει και ως τώρα στην Κίνα, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και επιστρέφουμε σε εσάς για το σχόλιο σας. Μουδιασμένη παρακολουθεί η παγκόσμια κοινότητα τα τεκτενόμενα στη Σανγκάη των 25 εκατομμυρίων κατοίκων που βρίσκεται σε ένα από τα πιο αυστηρά lockdown και ίσως ένα από τα πλέον βάρβαρα, αν υπολογίσει κανείς τις εικόνες βίας που καταγράφονται και περιγράφουν βιαιοπραγία κατά πολιτών, θανάτωση κατοικιδίων, εισβολή μέσα στα σπίτια ανθρώπων που στην κυριολεξία συλλαμβάνονται εφόσον εντοπίζονται θετικοί στον κορονοϊό. Ανθρώπινες ψυχές στηβάζονται μέσα σε αθλητικά κέντρα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις άνθρωποι παραμένουν χωρίς τροφή επιμέρες μέσα στα σπίτια τους. Η Σανγκάη έχει μετατραπεί σε πόλη φάντασμα, καθώς στους δρόμους, εκτός από τα κλιμάκια ελέγχου και υγείας, κυκλοφορούν ρομπότ για να ελέγχουν την κίνηση, ενώ στον ουρανό πετούν drones για να ελέγχουν την κυκλοφορία, αλλά και για να προμηθεύουν με φάρμακα κατοίκους που το έχουν ανάγκη. Με σχοινιά προσπαθούν να προμηθευτούν τρόφιμα από γείτονες, κάτοικοι της Σανγκάη, ενώ πυκνώνουν οι καταγγελίες πως οι αρχές συλλαμβάνουν πολίτες που αρνούνται να υποβληθούν σε καθημερινά τεστ. For many people stuck inside their homes, even getting enough food every day is a constant struggle. Χωρίς κανένα σημάδι ότι η κινέζικη κυβέρνηση θα χαλαρώσει σύντομα τους περιορισμούς, αυξάνεται η ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις που προκαλούν τα μέτρα αυτά και τον αντίκτυπο που θα έχει σε όλο τον κόσμο ένα εκτεταμένο lockdown στη Σανγκάη. Η εμπορική πρωτεύουσα της Κίνας προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε παραβιάζει τους κανόνες καραντίνας θα αντιμετωπίζεται αυστηρά, ενώ καλεί επίσης τους πολίτες να υπερασπιστούν την πόλη τους, καθώς ο απολογισμός των νέων κρουσμάτων ξεπέρασε τα 25.000. Η Σανγκάη απαγορεύει την κίνηση των οχημάτων στον δρόμο, εκτός αν πρόκειται για ανάγκες ελέγχου της πανδημίας ή για έκτακτα περιστατικά. Λοιπόν, κύριε Γκίκα, τέτοιας έντασης και αυστηρότητας lockdown δεν έχει ποτέ επιβληθεί, ούτε όταν η Κίνα αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος έκλειναν για να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Και τότε δεν είχαμε ούτε εμβόλια ούτε φάρμακα. Ευλόγως, λοιπόν, μπορεί να αναρωτηθεί ο οποιοσδήποτε, αν ενδεχομένως πίσω από όλα αυτά κρύβεται κάποια πολύ σοβαρή υγειονομική απειλή. Κυρία Σαλαπάτα, κύριε Δασκαλάκη, δεν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα lockdown απλό. Όπως είπατε πριν, σαν το δικό μας το πρώτο. Δεν έχει καμία σχέση με τα δικά μας lockdown. Αυτό είναι ένα τρομακτικό lockdown με απίστευτη σφοδρότητα και από ό,τι παίρνουμε είδηση από τα πρακτορία και από τις μεταξύ μας συζητήσεις, δεν πρόκειται για lockdown απλό, αλλά για εγκλεισμό μιας ολόκληρης πόλης. Να σας υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άλλες πόλεις μικρότερου πληθυσμού στην Κίνα, οι οποίοι είναι στο ίδιο μοτίβο, απλώς δεν έχουν ανακοινωθεί από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να κάνουμε με μια απάνθρωπη ενέργεια, η οποία πραγματικά δεν έχει επιστημονική επιβεβαίωση και δεν θα μπορούσε να έχει μια τέτοια επιστημονική επιβεβαίωση. Στη συζήτηση που είχαμε προχθές σε μια αποστροφή της συζητήσεώς μας είναι ότι έχουμε μείνει έκπληκτοι όλοι οι ειδικοί από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι υγειονομικές αρχές της Κίνας αυτή την πανδημία. Βεβαίως, κύριε καθηγητά, να μου επιτρέψετε ένα ερώτημα που αυτή τη στιγμή είναι εύλογο στα χείλη των περισσότερων. Όταν ξεκίνησαν τα lockdown στη Γιουχάν πριν από 2 χρόνια και αμέσως μετά στις μεγάλες πόλεις της Κίνας, ο δυτικός κόσμος, η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λόγο για ακραία μέτρα, ότι δεν θα επιβληθεί lockdown για να αντιμετωπίσει τη υγειονομική κρίση στην Ευρώπη και στην Αμερική. Μετά ήρθαν και σε εμάς τα lockdown. Αυτό είναι προπομπός για κάτι άλλο. Τι εννοώ? Μήπως εδώ
τίθεται οι βάσεις για να βρεθούμε εξ απροόπτου από το φθινόπωρο σε μια πιθανή τέτοια κατάσταση, όχι ακραίου lockdown, αλλά να επιστρέψουμε στους περιορισμούς. Και αυτό ρωτάει ο κόσμος. Ότι μιλάμε για μια πόλη 26 εκατομμυρίων πολιτών. Δηλαδή, ο αριθμός των κρουσμάτων για τα πληθυσμιακά δεδομένα της Σανγκάης είναι πολύ χαμηλός. Κοιτάξτε, να πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Εδώ αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται στην Κίνα από την αρχή, από τις ημέρες του Γιουχάν, αυτή η περιβόητη zero tolerance, δηλαδή η μηδενική ανοχή στο νιό. Κατάφεραν μέσα από αυτή τη zero tolerance, χωρίς να βάλουμε τις κοινωνικο-οικονομικές και ηθικές και ψυχολογικές επιπτώσεις, τις αφαιρούμε αυτή τη στιγμή για την οικονομία της συζήτηση. Με αυτή λοιπόν τη στρατηγική του zero tolerance, η Κίνα έφτασε μέσα στους 27 μήνες πανδημίας να έχει 4.000 νεκρούς. Μόνο σε έναν πληθυσμό 1,5 δισεκατομμυρίου, τη στιγμή που η Αμερική έχει 960.000 θανάτους, η Αγγλία 165.000 θανάτους και η Ελλάδα 28.000 θανάτους. Καταλαβαίνετε ότι από πλευράς συνειδητότητας, αν τα πράγματα είναι έτσι και αν τα δημοσιογραφικά πρακτορία λένε την αλήθεια στους αριθμούς, αλλά πόσο έξω να πέφτουν, υπάρχει πολύ μικρή θνητότητα από τον ιό αυτό. Αυτό έδωσε αφορμή να γίνει το επόμενο σκαλοπάτι, να κάνουν επανειλημμένα lockdown και να κλείνουν πολύ. Άρα δεν τίθεται θέμα για εμάς ή για την Ευρώπη αυτή η εικόνα. Δηλαδή δεν είναι προπομπός για κάτι άλλο. Αυτή είναι η ερώτησή σας και απαντάω. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση στη δημοκρατική Ευρώπη με τα κεκτημένα της Ευρωπαϊκής... Όχι, δεν μιλάμε για ένα τέτοιο lockdown, κύριε καθηγητά. Για ένα lockdown όπως αυτό που έχουμε συνηθίσει. Κοιτάξτε, τα lockdown είναι κινήσεις επιδημιολογικού χαρακτήρα, οι οποίες γίνονται σε ειδικές ακραίες συνθήκες, κυρίως στην αρχή μιας πανδημίας, για να μπορέσουμε να πάρουμε χρόνο, να ειχνηλατήσουμε την επιδημία, να δούμε με τι ρυθμό προκαλούνται οι θάνατοι, να δούμε με τι ρυθμό γίνονται οι διασωληνώσεις, να δούμε πώς τρέχουν οι δείκτες και ακολούθως μετά μπαίνουν τα μη φαρμακευτικά μέτρα να απαλύνουν, έτσι λέγεται αυτό, να απαλύνουν τη σφοδρότητα της πανδημίας. Δεν υπάρχει κανείς που να ζητάει, εκτός από κάποιους γραφικούς που εμφανίζονται και στα ελληνικά κανάλια, που κάθε φορά που βγαίνουν λένε lockdown και lockdown, το lockdown είναι ένα εργαλείο για προσωρινή διακοπή του και κέρδισμα χρόνου για να μπορέσουμε να κάνουμε τη στρατηγική της απάλυνσης της σφοδρότητας της πανδημίας και της εξομάλυνσης.